Παρατηρούμε ότι όσο πιο πολύ μοιάζουμε με τους υπολείπους, τόσο πιο πολύ θέλουμε να έχουμε μία προσωπική ταυτότητα και να διαφοροποιηθούμε από αυτούς. Για να αναφερθήκατε στο ότι όσο περισσότερο μοιάζουμε, τόσο περισσότερο θέλουμε να διαφοροποιηθούμε, μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ίσως η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, η οποία είναι από πολλές απόψεις ένα προβληματικό παιδί της Ευρώπης, είναι ενδιαφέρον το πώς ξεκινάει το Ουγγρικό Σύνταγμα. Ξεκινάει με μια αναφορά στο στέμα του Αγίου Στεφάνου. Όπως στο δικό μας το Σύνταγμα δεν έχουμε καμιά αναφορά ότι γίνεται εν ονόματι του ελληνικού λαού, αλλά της Αγίας Τριάδος, της Αδιαιρέτου και Ομοουσίας. Έτσι, με κάποιον υπερβατικό τρόπο, και το Ουγγρικό Σύνταγμα ξεκινάει με μια αναφορά σε ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατικές αξίες, κοινοβουλευτικές αξίες, οποιασδήποτε άλλες αξίες, αλλά έχει απόλυτη σχέση με την πολύ συγκεκριμένη τοπική παράδοση της Ουγγαρίας και την αναγωγή της τους στον βασιλιά Στέφανο και στην κορώνα του, η οποία είναι σύμβολο Ούγκρων. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι κάτι το οποίο εισήχθη στην Ουγγαρία μετά από την εισαγωγή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανάλογα παραδείγματα μπορεί να βρει κανένας και αλλού. Μου είχε κάνει παραδείγματος χάρη εντύπωση ότι το πρώτο παιδικό βιβλίο στο Λουξεμβούργο, το οποίο γράφτηκε και κυκλοφόρησε στην τοπική διάλεκτο και όχι ή στα γερμανικά ή στα γαλλικά, κυκλοφόρησε το 2001, ακριβώς τη χρονιά που εισήχθη το ευρώ. Ήταν σαν μια αντίδραση ότι ναι, εντάξει, έχουμε μια κοινή οικονομία, κοινό νόμισμα κτλ. Αλλά τα παιδιά μας θα διαβάζουν ειδικά βιβλία στην τοπική λουξεμβουργιανή διάλεκτο. Θα ήθελα να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ότι παρόλο που είδαμε ότι στην ελληνιστική περίοδο είχαμε πάρα πολλές τοπικές λατρείες, όμως η ελληνιστική περίοδος βοήθησε ουσιαστικά στην εγκαθίδρυση του χριστιανισμού. Δηλαδή, προετοίμασε, ναι. Αν δεν υπήρχε η ελληνιστική περίοδος, η κοινή γλώσσα, η ευκολία μετακίνησης από τη μια περιοχή στην άλλη, θα ήταν δύσκολο για το χριστιανισμό να έχει αυτή την επιτυχία την οποία είχε αργότερα. Ναι. Δεν είναι μόνο η γλώσσα και η μετακίνηση, είναι και το γεγονός ότι στην ελληνιστική εποχή συναντούμε τη μεγαλύτερη διάδοση ιουδαϊκών κοινοτήτων σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτό οφείλεται και σε συνειδητή πολιτική ελληνιστικών βασιλέων, παραδείγματος χάρη ο Αντίοχος ο Τρίτος, κατέστησε 2.000 έννοιες Εβραίων στη Μικρά Ασία, επειδή θεωρούνταν καλοί στρατιώτες. Βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα, ότι δεν το Σάββατο, αλλά θα μπορούσε κανένας να φροντίσει οι μάχες να μην γίνονται εκείνη την ημέρα. Πάντως θεωρούνταν πάρα πολύ καλοί πολεμιστές. Και αυτό οδήγησε στη διάδοση των Ιουδαϊκών κοινοτήτων στη Μικρά Ασία, κάτι ανάλογο έγινε στην Μαύρη Θάλασσα, στην Βόρεια Ακτή, δηλαδή στη σημερινή, μάλλον στην περιοχή που κάποτε ήταν Ουκρανία, αλλά σήμερα έχει ενταχθεί στην Ρωσία. Και αν δεν υπήρχαν ακριβώς αυτές οι Ιουδαϊκές κοινότητες, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Παύλο, ο οποίος είναι ο ουσιαστικός του χριστιανισμού στη μορφή την οποία γνωρίζουμε σήμερα, να μπορεί να μιλήσει. Και το άλλο φυσικά είναι ακριβώς η ελληνική γλώσσα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που η τυπογραφία βοήθησε τη διάδοση της μεταρρύθμισης, διότι επέτρεψε το τύπωμα φυλαδίων και την ευρύ κυκλοφορία του Λουθύρου. Με τον ίδιο ακριβό τρόπο, το γεγονός ότι υπήρχε μια κοινή γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, και σε αυτήν γράφτηκαν
και τα πρώτα κείμενα και στη συνέχεια τα Ευαγγέλια τα οποία γνωρίζουμε σήμερα και τα οποία δεν ανάγονται βέβαια στις αρχές του προχριστιών, αλλά είναι μεταγενέστερα, επέτρεψαν ακριβώς τη διάδοση αυτών των κειμένων. Και κάτι άλλο το οποίο έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία είναι η ρητορική. Πρώτα χριστιανικά κείμενα είναι επιτυχημένα επειδή είναι εξαιρετικά κείμενα ρητορικής. Και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν λέγεται τυχαία Χρυσόστομος. Είναι πραγματικά μία μεγαλοθυΐα προπαγάνδας και χειρισμού του συναισθήματος των άλλων. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες που έχουν υπάρξει ποτέ. Ο δημοσιογράφος μπροστά του είναι και όλα αυτά ανάγονται, δηλαδή η παιδεία, η γλώσσα, η διάδοση των Ιουδαϊκών κοινοτήτων και κάτι άλλο είναι η διάδοση των μυστηριακών λατριών. Πολλά από τα στοιχεία τα οποία βρίσκουμε στον χριστιανισμό έχουν άμεση σχέση με ερωτήματα και αγωνίες που έχουν οι άνθρωποι την ελληνιστική εποχή. Παραδείγματος χάρη, τι γίνεται μετά από το θάνατο. Υπάρχει ένα επίγραμμα του ποιητή Καλλιμάχου όπου κάποιος ρωτάει ένα νεκρό πως είναι εκεί κάτω και του λέει άστα μη ρωτάς, το μόνο καλό που έχω να πω είναι ότι στοιχίζει εδώ το βόδι μονάχα μία δραχμή. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά το θάνατο, διότι όσοι πήγαν σε αυτόν τον κόσμο δεν ξαναγύρισαν να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες. Με εξαίρεση τον Ορφέα και γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε η μυστηριακή λατρεία, η μυστηριακή ομάδα των Ορφικών. Πολλές από αυτές τις αγωνίες και τις ερωτήσεις που έχει ο χριστιανισμός τις βρίσκουμε ακριβώς στην ελληνιστική εποχή σε θρησκευτικά κείμενα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αναλογία. Βλέπω ότι ο Αντώνης έχει σηκώσει το χέρι του. Αντώνης Τρυφίλης, ναι. Αντώνη, έχεις το λόγο. Ναι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, που είσαι μαζί μας και έδωσες αυτή την πραγματικά πολύ πυκνή, θα έλεγα, διάλεξη και σε βάθος. Ήθελα καταρχάς να ρωτήσω, να επιβεβαιώσω μάλλον αυτό που είπες ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν υπήρξαν τόσοι πολλοί πόλεμοι όσο στην αρχαία κλινιστική περίοδο. Δεύτερο, υπάρχει μια ερώτηση από έναν συνάδελφο σχετικά με το αν έχουμε κάποιες γνώσεις σχετικά με την ιατρική. Πώς είχε εξελιχθεί η ιατρική, είναι ένας συνάδελφος ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει, γιατρός από το Princeton κι αυτός, και αν γνωρίζεις κάτι πάνω σε αυτό. Μετά ήθελα να ρωτήσω λίγο περισσότερο για την επίδραση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στο ρεαλιστικό κόσμο και να δώσω και μια πληροφορία ότι είναι μαζί μας. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας και έναν άλλον Έλληνα διάσημο, τον κύριο Σιφάκη, τον Ιωσήφ Σιφάκη, ο οποίος ελπίζω κάποια φορά θα τον έχετε ακούσει όλοι, φαντάζομαι, για το βραβείο που έχει πάει, το βραβείο Τούρινγκ, που είναι το Νόμπελ της... αυτά. Ναι, το κύριο Σιφάκη δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά ξέρω ότι είχαμε πάρει τον ταξιάρχη του Φίνικα λίγο πολύ την ίδια εποχή από τον κύριο Παπούλια. Ήμασταν μια μικρή ομάδα το 2013, δεν κάνω λάθος. Αρχίζω από την πρώτη ερώτηση, αν όντως οι πόλεμοι είναι περισσότεροι στην ελληνιστική εποχή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο και αυτό ισχύει. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, ότι παλιότερα υπήρχαν πολύ τοπική πόλεμη, αλλά μικρής διάρκειας και όχι σε μεγάλη πυκνότητα. Υπήρχαν μερικοί μεγάλοι πόλεμοι, όπως είναι η Περσική πόλεμη λόγω των Περσικών εισβολών και ο Πελοποννησιακός πόλεμος και μετά διάφοροι πόλεμοι ανάμεσα στις ηγεμονικές δυνάμεις της Ελλάδας και μικρότερες πόλεις. Στην ελληνιστική εποχή έχουμε μια σειρά νέων παραγόντων. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι έχουμε τα μεγάλα βασίλεια, τα οποία παλαιότερα δεν υπήρχαν. Και η εξουσία και η αυθεντία του βασιλιά στηρίζεται στις στρατιωτικές του ικανότητες. Ουσιαστικά η βασιλική εξουσία στην ελληνιστική εποχή είναι σαν ένα
ποδήλατο, όσο ο βασιλιάς είναι πάνω στο ποδήλατο και γυρίζει το πετάλι, δηλαδή κάνει πολέμους, μπορεί να γίνει αποδεκτός. Από τη στιγμή που είτε θα σταματήσει να έχει στρατιωτικές επιτυχίες, είτε οι πόλεμοι του θα οδηγούν σε αποτυχίες, χάνει αμέσως και τη δυνατότητα να μοιράζει λάφυρα στους στρατιώτες του, να δίνει δώρα και γη στα μέλη της αυλής, και αυτός είναι ένας παράγοντας. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι το γεγονός ότι με τη μεγάλη επέκταση του ελληνικού κόσμου προς την Ανατολή κυρίως, οι Έλληνες έρχονται σε μεγάλη επαφή με φυλές τις οποίες δεν γνώριζαν προηγουμένως. Που σημαίνει συνεχώς μεγάλες επιπλέον πολέμους με διάφορα φύλλα στη Μεσοποταμία, στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, αλλά και εξεγέρσεις τοπικών φυλών, ακόμα και στην Αίγυπτο, την Πτολεμαϊκή, έχουμε για μία τριακονταετία περίπου τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου βασιλείου στη Νότια Αίγυπτο. Έχουμε την εισβολή των Γαλατών από την κεντρική Ευρώπη, από την περίπου τη σημερινή Ελβετία, μια τραυματική εμπειρία για τους Έλληνες της ελληνιστικής εποχής, την οποία την παραλύλησαν περίπου με την περσική εισβολή. Και έχουμε, ακριβώς λόγω της ύπαρξης μεγάλης οικονομικής κρίσης στην ελληνιστική εποχή, τους λόγους τους ανέφερα προηγουμένως, είναι πρώτον η υπερχρέωση και πολιτών, αλλά και κρατών, και η συγκέντρωση της γης. Δεν έχω το χρόνο να εξηγήσω για ποιο λόγο γίνεται συγκέντρωση γης αυτή την εποχή, αλλά συγκέντρωση γης σε λίγα χέρια. Και η γη στην αρχαία Ελλάδα αποτελεί τη βάση των πολιτικών δικαιωμάτων. Για να είσαι πολίτης χρειάζεται να εκπληρώνεις τα στρατιωτικά σου καθήκοντα και να είσαι ιδιοκτήτης γης. Μόνον οι πολίτες είναι ιδιοκτήτες γης. Μπορείς φυσικά να έχεις πλούτο και με άλλους τρόπους, αλλά δεν έχεις ποτέ την κοινωνική αναγνώριση που δίνει η γεωκτησία. Λοιπόν, όταν έχουμε αυτά τα δύο προβλήματα, οι λύσεις στις οποίες επιλέγουν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις είναι να πολεμάνε μία την άλλη. Έχουμε συνεχώς στροφές συμμαχιών, κατακτήσεις και ασταμάτητους πόλεμους για συνοριακές διαφορές. Αυτοί είναι κυρίως οι βασικοί παράγοντες, και όταν είχα γράψει το βιβλίο μου για τον πόλεμο στην ελληνιστική εποχή, μια κοινωνική και πολιτισμική ιστορία, είχα κάνει και σχετικές στατιστικές, ας πούμε, για να δείξω ότι στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, που είναι μια τέτοια περιοχή, δεν υπάρχει σχεδόν καμία δεκαετία χωρίς την ύπαρξη ενός πολύ μεγάλου πολέμου. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε την ανάγκη για την προμήθεια δούλων, την πειρατεία και άλλους τέτοιους παράγοντες που επιτείνουν ακριβώς αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις. Η δεύτερη ερώτηση σχετιζόταν με την αρχαία ιατρική. Η αρχαία ιατρική ξεκινάει πολύ πιο νωρίς από την ελληνιστική εποχή. Ξεκινάει ήδη από τον ύστερο 5ο π.Χ. αιώνα, με μορφές όπως ο Ιπποκράτης. Πολλά από τα κείμενα που γνωρίζουμε σήμερα κάτω από το όνομα του Ιπποκράτη είναι μεταγενέστερα, είναι το λεγόμενο corpus Hippocraticum, δηλαδή το σύνταγμα των Ιπποκρατικών κειμένων ή των κειμένων που αποδίδονται στον Ιπποκράτη. Αλλά πολλά από αυτά ανάγονται όντως στον ύστερο 5ο π.Χ. αιώνα. Αλλά η επιστημονική ιατρική αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην ελληνιστική εποχή για μια σειρά από λόγους. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η ύπαρξη μιας πρώτης μορφής πανεπιστημίων, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Είναι η επαγγελματική εξειδίκευση των γιατρών σε ορισμένες περιοχές, δημιουργούνται δηλαδή σχολές ιατρικής όπως στην ΚΟ, στην Πέργαμο και στην Αλεξάνδρεια. Και έχουμε μεγάλα επιτεύγματα και μεγάλες ανακαλύψεις από γιατρούς όπως είναι ο Ερασίστρατος, ο οποίος ανακάλυψε τον τρόπο, μάλλον τη λειτουργία της καρδιάς, ή τον Ιερόφυλλο. Είναι γιατροί οι οποίοι, και εδώ είναι τα θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε τόσο καλά, είναι τα άτομα τα οποία μπόρεσαν να αναπτύξουν την ιατρική επιστήμη ακριβώς επειδή συνδέονταν με την ελληνιστική μοναρχία. Τους έδινε δυνατότητες που ένας γιατρός σε προηγούμενες εποχές δεν είχε. Ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες? Είναι οι δυνατότητες, παραδείγματος χάρη, να μπορούν να κάνουν ανατομική επέμβαση σε έναν ζωντανό κρατούμενο, σε έναν κατάδικο, για να δουν, παραδείγματος χάρη, πώς λειτουργεί η καρδιά του. Αυτό
σε μια ευνομούμενη πόλη στην αρχαία Ελλάδα δεν μπορούσε να το κάνεις, αλλά στην Αλεξάνδρεια έπαιρνες έναν κατάδικο που, έχει καταδικαστεί σε θάνατο και ο γιατρός τον ανοίγει όταν είναι ακόμα ζωντανός για να διαπιστώσει πώς λειτουργούν τα όργανα του. Αυτές είναι οι τραγικές πτυχές του ελληνιστικού κόσμου, όπως και άλλες μας πτυχές, όπως είναι η πειρατεία, το τεράστιο δουλεμπόριο. Πάντως, γενικά, στην ελληνιστική εποχή έχουμε αυτή την τεράστια ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης, η οποία συνδέεται εν μέρη, και αυτό είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό το οποίο συναντούμε στην ιστορία, και με την στρατιωτική οργάνωση. Διότι ένας άλλος, ακριβώς όπως το email δημιουργήθηκε ουσιαστικά σαν μια πολεμική τεχνολογία, όπως πολλές ανακαλύψεις έχουν γίνει πρώτα για την στρατιωτική τους και την πολεμική τους χρήση, κάτι ανάλογο ισχύει και για την ιατρική. Η ιατρική αναπτύσσεται όταν κάποιος αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, και συγκεκριμένα προβλήματα όπως πληγές παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίζονται ακριβώς λόγω των τραυματισμών στον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι θεοί της ιατρικής και διάφοροι ήρωες οι οποίοι συνδέονται με ιατρική είναι όλοι τους πολεμιστές. Ο Ασκληπιός είναι πολεμιστής, ο Μαχάων και ο Ποδαλήριος στον Τροϊκό πόλεμο είναι πολεμιστές. Ένας δαίμονας ήρωας στη Μακεδονία, ο λεγόμενος Δάρων, ο Δάρων είναι η διαλεκτική μορφή του Θράσων, αυτός ο οποίος έχει θάρρος, είναι ένας πολεμικός θεός. Ακριβώς η δυνατότητα να μελετάει κανένας προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του τραυματισμού στη μάχη, και αυτό ένα παράγοντα ανάπτυξης της ιατρικής. Ήταν και μια τελευταία ερώτηση, αλλά ομολόγω ότι την ξέχασα. Τι ήταν? Αντώνη, η τρίτη ερώτηση. Έχεις κλειστό το μικρόφωνο και δεν σε ακούω. Όχι, δεν ήταν ερώτηση. Ήταν μια πληροφορία που έδωσε στην ομίγυρη. Όχι, είχα πει για τη ρωμαϊκή εποχή, αλλά υπάρχει ήδη μια ερώτηση. Μάλιστα, ναι. Όχι, αυτό θα το πω πολύ σύντομα, ναι, για την επίδραση των Ρωμαίων. Η επίδραση των Ρωμαίων την εντοπίζουμε κυρίως στην νομοθεσία και σε διάφορους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς. Και γίνεται κυρίως έμεσα. Οι Ρωμαίοι δεν έρχονται και δεν επιβάλλουν με το ζόρι κάτι. Αυτό το οποίο κάνουν είναι δημιουργούν αποικίες. Η Πάτρα, το Δίον, Νικόπολης κτλ. Είναι ρωμαϊκές αποικίες που σημαίνουν την μαζική εισαγωγή πληθυσμού από την Ιταλία και μάλιστα πληθυσμού ο οποίος είναι, έχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική διαστρωμάτωση, είναι και πρώην δούλοι, είναι άτομα τα οποία δεν προέρχονται από τις ανώτερες τάξεις και αυτοί φέρνουν και μια νέα κοινωνική, νέες κοινωνικές τάξεις στον ελληνικό χώρο και αυτό επηρεάζει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι ελληνικές πόλεις. Και η άλλη βασική επίδραση των Ρωμαίων είναι στην οικονομία, διότι επιτρέπουν την δημιουργία μεγάλων εκτάσεων. Γενικά στην αρχαιότητα υπήρχε η αρχή της αυτάρκειας, δηλαδή κάποιος παράγει κυρίως τα προϊόντα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει εντός της περιοχής του, ενώ το γεγονός ότι με την ρωμαϊκή κατάκτηση έχουμε μια τεράστια αγορά, όλη η Μεσόγειος ουσιαστικά γίνεται μια κοινή αγορά, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κρήτη, η οποία πάντοτε παρήγε κρασί, αλλά μόνο στα ρωμαϊκά χρόνια το εξάγει. Και μάλιστα μαζικά, κυρίως στην Ιταλία, στην Ποπηία, αλλά και στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.